σου το πού γιατί να φύγει. Ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος επί σκηνής, με το κοινό να υποκλίνεται στους ήχους και το μεγαλείο της μουσικής του, κινείται και δίνει ζωή στις μελωδίες, όπως μόνο εκείνος ξέρει. Η ατμόσφαιρα μαγική. Μελωδίες αξέχαστες πλημμυρίζουν τη μονή του πλού χάρη στη δεκαμελή ορχήστρα και την κρυστάλλινη φωνή της Ηρός Σάια. Πρόκειται για μια σπάνια και συγκινητική συναυλία με τίτλο «Νιν και Άι» και ελεύθερη είσοδο που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, σε έναν ιδιαίτερο τόπο, το μοναστήρι με τη μεγάλη ιστορία. Η ατμόσφαιρα ήταν κάτι παραπάνω από κατανυκτική, ενώ ιδιαίτερο χρώμα στη βραδιά έδωσε με τη συμμετοχή της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ σε μια διαφορετική παράσταση, σε μια πιο κατανυκτική θα λέγαμε παράσταση, σε μια συναυλία ειδικά φτιαγμένη από τον Σταύρο Ξαρχάκο για τη Μονή του Πλού. Τραγουδάμε όλοι μαζί, και εγώ αλλά και η υπέροχη και καλή φωνή μουσική μας. Έχουμε ειλικρινά, η πραγματική βραδιά θα καταστεί θεσμός για την περιοχή. Είχαμε τη τιμή να είναι κοντά μας ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτό το οποίο ήταν το ζητούμενο ήταν να κλείσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με κάτι το οποίο θα άφηνε ιστορία. Θεωρώ ότι τα λόγια είναι περιτά μετά από αυτό που είδαμε και απολαύσαμε σε ένα τόπο ο οποίος εμπνέει τους πάντες. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή για την πάνω του Λιμενικού Σώματος, όπου πρώτη φορά στα χρονικά έρχεται η υπηρεσία μας, η υπηρεσία Μουσικής Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πανέμορφο νησί σας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος απέδειξε για μία ακόμα φορά την αγάπη και το στενό δεσμό που τον συνδέει με την Κρήτη και χειροκροτήθηκε.